Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Σουζανή τον φέρνει στο φως το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Χανίων. Όπως αποκαλύπτεται η άτυχη Αμερικανίδα βιολόγος βίωσε τη φρίκη στα χέρια του Γιάννη Παρασκάκη, ο οποίος και έχει ομολογήσει το έγκλημά του. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να αναφέρονται στο εν λόγω βούλευμα, ο κατηγορούμενο την εντόπισε να κάνει τζόκινγκ στο κολυμπάρι και την ακολούθησε. Την εμβόλησε με την αριστερή πλευρά του οχήματό του. Η γυναίκα έπεσε στα γόνατα και στη συνέχεια την εμβόλησε ξανά και την χτύπησε στο κεφάλι. Έπεσε στο έδαφο και το σώμα τη μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο. Πέρασε από πάνω τη με το όχημα και την εγκλώβησε στου μπροστινού τροχού. Τη είχε ακροτριά του αυτή. Βογκούσε και είχε τα μάτια τη ανοιχτά. Βλέποντα την βαριά τραυματισμένη, έχουσα ωστόσο τι αισθήσει τη. Ο κατηγορούμενο την έβαλε στο Πορτ Πακά και τη μετέφερε σε άλλη περιοχή. Στο βούλευμα φαίνεται πω γίνεται αναφορά και σε πολλαπλό βιασμό. Ωστόσο, ο κατηγορούμενο αρνείται την κατηγορία του βιασμού με τον συνηγορό του, μιλώντα στην κάμερα τη Κρήτη TV να ζητά ο πελάτη του να δικαστεί για το αδίκημα τη ανθρωποκτονία. Δηλώνει βαθύτατα μετανιωμένο για το κακό που προξένησε. Αυτό όμω που ζητάει είναι να δικαστεί και να καταδικαστεί για αυτό που πραγματικά έκανε. Δεν αναφέρομαι στο γεγονός της, της αναφέρομαι στο γεγονό του βιασμού. Συνεχίζοντα το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Χανίων, αναφέρει πω ο Παρασκάκη φέρεται να πέταξε από ύψου 7 μέτρων στο πολεμικό καταφύγιο τη γυναίκα και πιθανολογείται ότι τη στραγκάλισε με αποτέλεσμα το θάνατό τη από ασφυξιά. Μάλιστα, στο βούλευμα τονίζεται πω ο κατηγορούμενο είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του. Ο ισχυρισμό του ότι ασχολήθηκε με τη Μαύρη Μαγεία και τη Σολομονική και ότι τελευταία τον όθεσε στι πράξει δημιουργεί μια εντύπωση περί τη ύπαρξη κάποια ψυχική διαταραχή. Αλλά δεν είναι δυνατή στο να μην αντιλαμβάνεται τι κάνει. Οι κινήσει του ήταν γρήγορε, μεθοδικέ η, διαδικασία, η ζωντανή, η προφορική, προκειμένου όλα αυτά, όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν, να διευκρινιστούν και να αποσαφινιστούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη και όχι μόνο, αναμένεται να εκδικαστεί σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Εφετειακής Περιφέρειας Κρήτης, σε ημερομηνία η οποία θα προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα από την εισαγγελία εφετών του νησιού.